Η εισαγγελική εντολή για την ανάσυρση του τάμπλετ από τον τάφο της άτυχης Τζορτζίνας, η κατάθεση του εντατικολόγου που την παρακολουθούσε και ουσιαστικά κίνησε τις διαδικασίες στην Πάτρα, η εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας για τη διαδρομή της κεταμίνης, μαζί με εικόνες από τα παλιά όπως αυτές, με την 33χρονη να χορεύει τσιφτετέλη, κρατούσαν το θέμα στην κορυφή της επικαιρότητας. Οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες στο Live News που θα δούμε στη συνέχεια έδιναν νέες προεκτάσεις. Λίγο μετά τις 7 το πρωί, ο πατριός της 33χρονης έβαζε τα τελευταία πράγματα στο αυτοκίνητό του στην Πάτρα και μαζί με τη σύζυγο και την αδελφή της κατηγορούμενης ξεκινούσαν για την Αθήνα και τις φυλακές Κορυδαλλού, εκεί που έφτασαν στις 12 το μεσημέρι και πέρασαν μπροστά από τις κάμερες χωρίς να κάνουν δηλώσεις. Είμαι 1000% σίγουρος ότι το έκανε η Ρούλα. Με καθαρά ρούχα και αντικείμενα που τους είχε ζητήσει 33χρονη, πέρασαν στα ενδότερα και την είδαν για πρώτη φορά πίσω από τα κάγκελα. Της έδωσαν χρήματα, κανόνισαν ώστε να μπει στο κελί της τηλεόραση και άνοιξαν κουβέντα για τις τελευταίες εξελίξεις και κυρίως για τη στάση του Μάνου Δασκαλάκη που έκανε στροφή 180 μοιρών. Κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, η 33χρονη επανέλαβε πως είναι αθώα και κάλεσε τους συγγενείς της να δώσουν μάχη, ώστε η ίδια, όπως είπε, να δικαιωθεί και σύντομα να αποφυλακιστεί. Κάτι πάντως που φαίνεται απίθανο με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Έχει απώλεια βάρους, δεν προαυλίζεται, δεν αισθάνεται, δεν έχει τη διάθεση να το κάνει. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου στο Ρίο περνούσε το κατόφλι του ανακριτή για να καταθέσει. Θέλω να εκφράσω την οδύνη μου και τη θλίψη μου για τον χαμό αυτών των τριών παιδιών. Ειδικά η Τζορτζίνα ήταν ένα παιδί το οποίο πολεμήσαμε μαζί. Εμφανώς συγκινημένος, περιέγραψε όπως έζησε τα δραματικά γεγονότα με τα τρία παιδιά και ειδικά με την Τζορτζίνα, που όπως είπε, πάλεψε μαζί της μέχρι το τέλος. Μετά την δραματική διάσωση που έλαβε χώρα στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας, κληθήκαμε με τη δική μου ομάδα από την ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού της Πάτρας να φέρουμε εις πέρας ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Δυστυχώς η αγκαλιά μας δεν ήταν τόσο μεγάλη. Οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών έχουν δώσει βάρος στις αναζητήσεις της 33χρονης στο διαδίκτυο και εμφανίζονται βέβαιοι πως μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουν λύσει οριστικά το γρίφο με αποδείξεις για τη διαδρομή της κεταμίνης, της ουσίας που χορηγήθηκε και στήχησε τη ζωή στην Τζορτζίνα. Η κεταμίνη είναι μια ουσία η οποία δεν κυκλοφορεί στις κλινικές. Είναι σε ντουλάπες, είναι ναρκωτικό, ως ναρκωτικό. Φυλάσσεται σε ντουλάπες στον χώρο του χειρουργείου και της μονάδας εντατικής θεραπείας. Αίσθηση στην υπόθεση προκαλούν οι καταγγελίες και οι μαρτυρίες ατόμων